έκρηξη αγωνίας από το Δήμαρχο Ευρώτα, τον κύριο Νιπιώτη, δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός, ότι το θέμα για το οποίο συζητάμε είναι ένα θέμα που πραγματικά μας προσβάλλει όλους. Και μας προσβάλλει γιατί τα προβλήματα της δημόσιας υγείας έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής των πολιτών. Εγώ θέλω να πω και να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες που μας παρακολουθούν και αγωνούν και αυτοί μαζί μας, ότι από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, σε άμεση συνεργασία με τον Δήμο Σκάλας, με τον Δήμαρχο, με τους αντιδημάρχους, συνεργαστήκαμε και εργαστήκαμε σκληρά και μπορέσαμε να κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο ήταν γνωστό από τα προηγούμενα χρόνια. Το πρόβλημα όμως δεν επιριζώθηκε. Σήμερα λοιπόν χαίρομαι για αυτή την σημαντική συνάντηση, γιατί οι γνώστες πλέον του προβλήματος εδώ δεν συζητάμε για το πρόβλημα, αλλά ποια είναι τα άμεσα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την εκδήλωση του προβλήματος. Άξονα της ομάδας είμαι παιδίατρος. Και θέλω να ρωτήσω, είπατε για το κελπνό ότι θα χτενίσει τις περιοχές. Με ποιον τρόπο, με ποια διαγνωστική μέθοδο θα γίνει η ανείχνευση των φορέων μελανοσίας. Υπάσχοντες, ξέρουμε, για την παχιά σταγόνα, γιατί από όσο ξέρω και από όσο έχω δει, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε ψευδώσει αρνητικά αποτελέσματα, διότι αφενός έχουμε μακρύ χρόνο υποασίας του πλασμωδίου, ο οποίος μπορεί να ξεπεράσει τις 37 ημέρες, οπότε κάποιος μπορεί να έχει ξεκινήσει να φτάσει εδώ, στην Ελλάδα, και να εκδηλώσει το νόσημα, να ελεγχθεί, να φανεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και μετά από 1,5-2 μήνες να εκδηλώσει την νόσο. Και αφετέρου βέβαια δεν είναι θέμα απλά μόλυνσης, αλλά όλοι αυτοί έχουν διαλύσει παρασυντεμία. Η λονοσία είναι χρόνιο νόσημα, υποτροπιάζον, το οποίο ουσιαστικά κανείς δεν θεραπεύεται ποτέ. Τα εχθρά αιμοσπαίρια πάντα έχουν ένα υπολοιπόμενο σημείο μόλυνσης. Ανάγραφα, αυτή είναι η νόμη και τους ξεκαθαρίζουμε. Μετά, αυτή που την εννοώ, πρώτα κάνουμε υγειονομική εξέταση, δεν είναι γιατρός, είπε η κυρία Γιώτα προηγουμένως ακριβώς στην αρχή, δεν πάρουν καμία διάθεση. Αλλά γίνεται η εξέταση και να υπάρχει και απομόνωση. Όταν δούλευα στο νοσοκομείο, όταν υπήρχαν κάποια περιστατικά που ήταν που χρήζαν απομόνωση, να πήγαινε στην απομόνωση. Τώρα να πάμε και στη γειτονιά μας. Η κατοικία, πού μένουν αυτοί, στο σπίτι μου. Άρα εγώ παίρνω το ίδιο. Από ένα σπίτι που στην παιδιά του 50, παίρνω να δω την ημέρα, ας πούμε, παράδειγμα. Άρα κάτι ωφελούνται στις τοπικές κοινωνίες. Πρέπει εκεί να κάνουμε παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Να πούμε ότι σαφώς όταν παρουσιάζονται νέες ασθένειες ή ασθένειες οι οποίες έχουν εκλείψει από την ελληνική επικράτεια, όπως είναι η λονοσία, η φυματίωση, αλλά και καινούργιες ασθένειες, όπως είναι η ασθένεια του δυτικού Νείλου, σαφώς είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά εδώ θα πρέπει να σταθούμε και να το θέσουμε στις σωστές τους διαστάσεις. Και το λέω αυτό διότι εάν δεν το θέσουμε στις σωστές τους διαστάσεις, τότε ενδεχομένως να έχουμε φαινόμενα πανικού. Τώρα, αυτό νομίζω θα μας βοηθήσει εάν κάνουμε μια σωστή επιδημιολογική έρευνα και όχι μια επιδημιολογική επιτήρηση όπως προανέφερε ο αρμόδιος εισηγητής. Πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε πού είμαστε, πού τι πρέπει να κάνουμε και πού πρέπει να βαρύσουμε. Θα φέρουν και έχουν την ασθένεια. Πώς θα μπορέσουμε όταν όλοι αυτοί, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έχουν εισαχθεί παράνομα στην χώρα και με το που θα βλέπουμε κάποιον, είτε από την αστυνομία είτε από το Δήμο, θα κρύβονται και θα εξαφανίζονται. Η δικιά μου εμπειρία λέει ότι πέρυσι που δούλευαν κάποιοι στα πορτοκάλια και τους πηγαίναμε φαγητό εθελοντικά, δεν πλησίαζαν να το πάρουν το φαγητό τους, το αφήναμε, φεύγανε και επέστρεφαν μόνοι τους να το πάρουν.
Αυτά είναι πρακτικά προβλήματα που δεν θα μπορέσουν να μας αφήσουν να υλοποιήσουμε. Πρέπει να πούμε και το, μετά την εμπεριστατωμένη τοποθέτηση και την έκθεση του γραμματικού του Δημάρχου, που νομίζω ότι υπερισχύει και το ιατρικό του στοιχείο να βλέπει πιο μακριά. Και γι' αυτό και εδώ και 3 χρόνια έχει παρέμει στο θέμα που λέγεται ελονοσία και από την επιλογή σας εσείς και η Περιφερειάρχα νομίζω ότι έχετε μια στενή συνεργασία. Και νομίζω ότι κάπως είναι πιο κοντά τα πράγματα. Πρέπει να πούμε ότι το στοιχείο το οποίο πρέπει να συζητήσουμε σήμερα είναι πώς διαχειριζόμαστε την ισορροπία, ούτως ώστε ο πολίτης να παραμείνει πολίτης και να μην μετατραπεί σε όπλο. Έζησα την αγωνία του Δημάρχου του κ. Γρυπιώτη και πραγματικά έτσι η αστυνομία δεν μπορεί να μείνει αμέτωχη σε όλο αυτό το πρόβλημα. Υπόσχομαι εγώ από τη θέση που βρίσκομαι να κάνω ό,τι δυνατόν μπορούμε σε αυτό το χτένισμα αυτό της περιοχής, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να περάσουμε ένα μήνυμα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουμε να τους καταδιώξουμε για να τους συλλάβουμε στην αστυνομία, αλλά απλώς να εμβολιαστούν, να καταγραφούν, να δούμε ποια είναι τα κρούσματα. Αυτό το μήνυμα πρέπει να βοηθήσουν όλοι οι φορείς για να περάσει και να μπορέσουμε σε αυτό το χτένισμα με τις δημόσιες υπηρεσίες εμείς να βοηθήσουμε και ουσιαστικά και σημαντικά, διότι πιστεύω ότι η αστυνομία είναι μια οργανωμένη υπηρεσία η οποία στέκεται δίπλα στον πολίτη και αυτή τη στιγμή τη χρειάζεται τόσο πολύ στην συγκεκριμένη περιοχή που είναι και η παθούσα περιοχή. Είμαστε εδώ μετά από επιμονή του κ. Περιφερειάρχη να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Καταρχά, και ένα που βγαίνει στο συμπέρασμα είναι πρώτον ότι δεν μπορούμε σήμερα σε μια εποχή να αποκλείουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τολμήσαμε, κάναμε ένα δημόσιο διάλογο, παρουσίασαμε μέσω μαζικής ενημέρωσης, αναδείξαμε το πρόβλημα με τον καλύτερο τρόπο και αποφασίσαμε ότι πρέπει να υπάρξουν μια σειρά από ενέργειες για να το αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αφορά μόνο μια περιοχή. Υπάρχουν μετακινούμενοι πληθυσμοί και αφορά όλη τη χώρα. Και εκείνο το οποίο σήμερα αποφασίσαμε είναι ότι μέσα από συντονισμένες ενέργειες αρμόδιων υπουργείων να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τη λύση στο πρόβλημα. Πιστεύω ότι συντονισμένα μαζί με την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση, το Δήμο, θα μπορέσουμε πάρα πολύ σύντομα μέσα από μια σειρά δράσεων να δώσουμε απάντηση σε αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Άρα λοιπόν, σήμερα φεύγουμε από εδώ αισιόδοξοι. Φεύγουμε αισιόδοξοι γιατί τολμήσαμε καταρχά να αναδείξουμε ένα θέμα, να το αντιμετωπίσουμε σε όλες τις πτυχές και να συμφωνήσουμε σε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Περιφερειάρχη για τη φιλοξενία του, τον αγαπητό μας φίλο Πέτρο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως επίσης και τον Δήμαρχο, που με την αγωνία του μπόρεσε πραγματικά να μας αναδείξει τις πτυχές αυτού του τεράστιου ζητήματος. Είμαστε εδώ λοιπόν, μαζί με τον γενικό μας φίλο, τον κ. Δημόπουλο, που έχει την ευθύνη των πολιτικών για τα θέματα δημόσιας υγείας, να μπορέσουμε στο μέλλον να δώσουμε αυτή τη λύση, την οποία απαιτεί πραγματικά η περιφέρεια, η περιοχή, αλλά και η Ελλάδα. Είναι ένα σημαντικό θέμα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας, που εμείς πλέον εδώ και αρκετό καιρό, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Σήμερα βγήκε ένα συμπέρασμα, ότι μέσα από έναν νυφάλιο διάλογο, αφού συζητήσαμε για όλα τα προβλήματα, μπορέσαμε ουσιαστικά να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Σε αυτή την απόφαση όλοι θα συνεργήσουμε και όλοι θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στους πολίτες. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, αυτό είπε προηγούμενα και ο κύριος Αγιώνης, να εφαρμόσουμε μέχρι την παραμικρή του λεπτομέρεια τις αποφάσεις που ήδη καταλήξαμε. Και είμαι σίγουρος ότι με αυτό τον τρόπο η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θα αποδείξουμε ότι μπορούμε τα μεγάλα μας προβλήματα να τα προσεγγίζουμε και να τα λύνουμε πάνω από το τραπέζι και όχι κάτω από το τραπέζι. Εμείς, σκουπίδια κάτω από τα χαλιά μας, δεν θέλουμε ποτέ να υπάρξουμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τον αγαπημένο μου φίλο, τον Χρήστο τον Αγιώνη,
για το αμέριστο ενδιαφέρον που έχει, για την εδώ παρουσία του και βέβαια γιατί πάντοτε είναι ένας άνθρωπος αποτελεσματικός, είναι ένας πολιτικός που ο χαρακτήρας του και οι ικανότητες του συνδάνουν περισσότερο με τους ανθρώπους που έχουν χαμηλό προφίλ, αλλά είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Σήμερα πέτυχαν ουσιαστικές συμβάσεις για την επιτέλους σοβαρότατη αντιμετώπιση ενός σοβαρού ζητήματος που αντιμετωπίζει η περιοχή μου. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στα προβλήματα και όχι στις συζητήσεις. Θεωρώ ότι οι δεσμεύσεις του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα, του Περιφερειάρχη είναι ανάλογες του ύψους της σοβαρότητας του θέματος και σε εκείνο που εμείς αισιοδοξούμε να πράξουμε είναι ως απλοί εργάτες να συνδράμουμε σε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Θεωρώ ότι οι επόμενες μέρες είναι αρκετές σοβαρές για να μπορέσουμε να, με τη συνδρομή των αρμοδίων υπουργών, να μπορέσουμε να επιλύσουμε ουσιαστικά το ζήτημα της Νοτιού Λακωνίας, του Δήμου Ευρώτα. Είναι γεγονός ότι κάποιες ασθένειες που για πολλά χρόνια είχαν εξαφανιστεί και δεν μας απασχολούσαν, σήμερα απειλούν σε εισαγωγικά ή όχι τον πληθυσμό, πολλούς πληθυσμούς και στη χώρα μας. Το θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε κυρίως στο Δήμο Ευρώτα είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό, για το οποίο έχουμε πάρει σε συνεργασία με το Δήμαρχο και με το Υπουργείο και το Κερπνό, έχουμε πάρει πάρα πολλά μέτρα. Δυστυχώς όμως δεν το έχουμε εξαλείψει. Σήμερα δεν ήρθαμε εδώ για να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, αυτό είναι γνωστό. Ήρθαμε εδώ για να δούμε ποια θα είναι τα περαιτέρω μέτρα που θα ληφθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να εξαλειφθεί, γιατί πραγματικά εμάς στην περιφέρεια Πελοποννήσου μας απασχολεί πάρα πολύ η ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα και μέσα από αυτή τη σύσκεψη που ήταν πολύ σημαντική έχουν πάρθει αποφάσεις, υπάρχει η πολιτική βούληση για να ληφθούν άμεσα μέτρα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της περιφέρειας αλλά και σε συνεργασία με τα υπουργεία τα οποία εμπλέκονται. Θέλω να πω, κοιτάζοντας τους πολίτες στα μάτια, κατάματα, ότι δεν πρέπει να υπάρχει φόβος, αλλά πρέπει να υπάρχει γνώση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού το πρόβλημα.